Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο snapshot review για το 1.10 Minecraft. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το 1.10 Minecraft ουσιαστικά είναι... δεν πρόκειται να υπάρξει, ας πούμε, Minecraft 2. Είναι από θέμα development το πώς πάει το version του game. 1.1, 1.2, 1.9, 1.10. Έτσι θα συνεχίσει να πηγαίνει. Δεν πρόκειται να υπάρξει Minecraft 2, λοιπόν. Και να διευκρινίσω κάτι για τα snapshot, για εσάς που δεν το ξέρετε. Τα snapshot είναι version πριν βγει το κανονικό Minecraft, ουσιαστικά, πριν βγει το κανονικό game, το οποίο μπαίνουν οι παίχτες, σαν και εμένα, και να δοκιμάζουν το game και να βλέπουν ουσιαστικά το πώς πηγαίνει το game, να βλέπουν bugs για να τα αναφέρουν στους developers της Mojang. Και ναι, είπα developers της Mojang. Η Mojang εξακολουθεί να είναι η ομάδα development του Minecraft. Η Microsoft έχει αγοράσει το Minecraft, έτσι ό,τι λεφτά βγάζει το Minecraft από αγορές και πωλήσεις και ούτω καθεξής, τα παίρνει η Microsoft. Αυτή είναι η διαφορά. Η Mojang εξακολουθεί να είναι η developer. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πιο απλά πράγματα, γιατί έχουν βάλει αρκετά καινούρια blocks και καινούρια mobs. Θα ξεκινήσουμε με τα blocks. Θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα για τελευταίο, έτσι δεν ξέρω για ποιο λόγο το βάλω εδώ πέρα. Έχουμε αρχικά τον bone block, το οποίο το φτιάχνουμε με αυτό εδώ πέρα την ταγή όπως το βλέπετε. Και μπορούμε να το φτιάξουμε και εδώ πέρα έτσι για παράδειγμα, και φτιάχνουμε bone block και μπορούμε να πάρουμε και τα bone mill πίσω όποτε θέλουμε. Και τα bone block φέρονται πολύ σαν τους κορμούς δέντρων ουσιαστικά, όπως θα τα βάλεις να κοιτάνε, από εκεί πέρα θα καταλήγει να κοιτάει αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Αυτά τα bone blocks θα μπορέσετε να τα βρείτε και υπογείως, δυστυχώς δεν μπορούσα να βρω κάπου για να σας δείξω ένα παράδειγμα. Ουσιαστικά θα είναι κάπως σαν απολυθώματα, δεν ξέρω όμως τι σκοπό έχουν να κάνουν με αυτά. Επόμενο block, Netherworld block. Ο τρόπος που φτιάχνουμε είναι αυτός εδώ. Ένα αρκετά αιματηρό block μπορώ να πω. Το οποίο δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τα Netherworld όμως το φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη έτσι λοιπόν. Και δεν κάνει spawn μόνο του. Επόμενο είναι το Nether Brick. Red Nether Brick, ουσιαστικά. Το συγκεκριμένο block δυστυχώς δεν έχει ακόμα slabs και stairs, έτσι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε χτίσιμο, ας πούμε. Η συνταγή του είναι απλή, Nether Brick, ναι, Nether Brick καλά το είπα, και Nether Ward, βλέπετε ας πούμε Nether, Red Nether Brick, και μπορούμε να το γυρίσουμε ανάποδα και να το φτιάξουμε, δεν μπορώ να μιλήσουμε, δεν ξέρω γιατί. Set 1. Μου τις πάει που πρέπει να τα έχεις βάλει όλα σε μικρά συνέχεια. Αυτά είναι τα καινούργια blocks που έχουν βάλει. Θα σας δείξω το magma block σε λίγο. Δεν θέλω να το δείξω τώρα γιατί θα πρέπει να ανοίξω την πύλη και η πύλη θα μου σπάσει τα νεύρα πραγματικά. Έχουν βάλει λοιπόν καινούργια spawn eggs, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Θα τα δείξουμε σε λιγάκι. Θα σας κάνω να τα δείξουμε τώρα. Πάω λίγο μακριά γιατί θα χρειαστεί να πάω μακριά. Έχουμε λοιπόν το γάιδαρο, έχουμε το skeleton horse, έχουμε το μουλάρι. Δεν ξέρω γιατί μου έχει γίνει μικρό. Έχουμε το Elder Guardian, για σας που το ξέρετε είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Και έχουμε δύο aggressive mobs με τα οποία θα ξεκινήσω με το stray. Και μια αρκετή χειρός που βρέθηκε και μια τέτοια εδώ πέρα, μια σπηλιά. Αυτός λοιπόν είναι ένας καινούριος σκελετός. Γιατί αλλάζει, game mode 0. Ο οποίος όποτε μας βαράει. Shit. Ναι, δεν πρέπει να κάνω σπάνω εδώ. Ωραία, εδώ κάνω. Ο οποίος όποτε μας βαράει μας δίνει και ένα slowness effect. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά μας έδωσε και ένα slowness effect. Τέλος πάντων. Πέθανε. Εδώ. Και όταν το σκοτώνουμε υπάρχει μια πιθανότητα να... Τι ακριβώς? Υπάρχει μια πιθανότητα να μας ρίξει και βέλη με slowness, έτσι, okay, αλλά δεν ξέρω τι θα σκοπεύουν να κάνουν με αυτό. Αυτό το χρησιμοποίησα. Και το husk. Να το. Το husk είναι ένα zombie, το οποίο... Γιατί δεν θέλω να κάνει spawn το μικρό, γιατί γίνεται spawn το μικρό, τι σπαστικό πράγμα είναι αυτό. Το οποίο ουσιαστικά θα κάνει spawn σε
σε ερήμους και οπότε μας βαρέμαζε, δεν είχε hunger effect, το οποίο είναι αρκετά σπαστικό. Και όπως βλέπετε είναι μέρα κανονικά και δεν καίγεται από τον ήλιο. Είναι λογικό αυτό γιατί κάνει spawn σε ερήμους. Και έχουμε λοιπόν το τελευταίο mob το οποίο έχει προσταθεί στο game, το οποίο είναι η πολική αρκούδα. Yep. Αυτή η πολική αρκούδα λοιπόν είναι passive. Δεν πρόκειται να με βαρέσει αν τη βαρέσω. Με τη μόνη διαφορά είναι ότι άμα έχει μωρό, τότε γίνεται πολύ aggressive. Και έκανα εκεί το damage με, με το σκεπτικό όμως ότι φοράω και diamond armor έτσι. Ωραίο ζωάκι. Τι διαφορά έχουν κάνει. Α, ναι, δεν μπορώ να μιλήσω με πραγματικά. Έχουν προσθέσει λοιπόν και ένα structure void block αυτό εδώ πέρα, το μικρό το block, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και αυτό είναι το τρελό κουνέλι που κάνει πολύ damage. Κόκκινα μάτια. Γεια σου. Έχουν βάλει αυτά τα μικρά τα void block που ουσιαστικά μπορείς να περάσεις από μέσα τους και φέρονται σαν κανονικά block, όπως βλέπετε ας πούμε κρατάει αυτό το σαν όρθιο άμα το σπάσουμε το ένα και ένα. Αν το σπάσουμε θα πέσει το sand και πέρασε και από το άλλο, από το κάτω. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, έχουν προσθέσει επίσης αυτά εδώ πέρα το effect στα blocks τα οποία μπορούν να πέσουν κάτω, έτσι άμα περνάτε ας πούμε από κάτω και τα δείτε αυτά θα θορυβηθείτε, θα προσέχετε ουσιαστικά. Και θα δείξουμε για άλλο ένα, θα δείξουμε άλλο ένα πραγματάκι το οποίο έχουν προσθέσει, το οποίο δεν ήμουν αρκετά προετοιμασμένος και έκανα αρκετές δοκιμάσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τα καινούρια structure block. Ο μόνος τρόπος για να τα πάρουμε είναι give structure block και μας δίνει ένα structure block. Θα ξεφορτωθούμε όλα αυτά για να μας σώσουν τα νεύρα. Το structure block λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ξεκινάει με αυτό εδώ πέρα, το data. Τώρα θα δείτε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα τρία και μπορεί να με ρωτήσετε μα πώς θα παίρνουμε αυτά τα τρία. Ουσιαστικά πατάμε δεξί πάνω του, πατάμε το κουμπάκι εδώ πέρα κάτω αριστερά που είναι πάνω από τον done και το αλλάζει. Υπάρχει λοιπόν το data, όπως είδαμε, το save, το load και το corner. Τι κάνουν αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα blocks είναι κάπως... Αυτά τα blocks είναι κάπως σαν το world edit, αλλά πολύ 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 πιο δύσκολο. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας μία γωνία εδώ πέρα, ξεκινάει με data ή θα το βάλουμε σε corner και θα βάλουμε μία γωνία εδώ πέρα. Θα ξανακάνουμε σε corner και θα βάλουμε και ένα save εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα όπως είμαστε. Θα μετονομάσουμε αυτό εδώ σε wood 3, γιατί έχω ήδη κάνει δοκιμές με το wood 2 και με το wood σχέδιο. Και θα ονομάσουμε αυτό σε wood 3. Και θα ονομάσουμε και αυτό σε wood 3. Και όπως θα δείτε, δεν έχει κάνει τίποτα. Πρέπει να πατήσουμε το detect πρώτα. Και ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Ο λόγος που με το ονομάσαμε προφανώς και όλες τις γωνίες σε wood 3 είναι για να ανοιχνεύσει το wood 3. Έτσι, δηλαδή είναι μία γωνία εδώ πέρα και μία γωνία εδώ πέρα. Απλά πράγματα. Και μπορούμε να πατήσουμε το detect, το κάναμε ήδη και μπορούμε να πατήσουμε και το save. Σώθηκε σαν wood 3. Μπορούμε να πάμε λοιπόν σε ένα οποιοδήποτε σημείο. Θα πάμε συγκεκριμένα εδώ πέρα και θα πάμε να το γυρίσουμε σε load. Θα πατήσουμε λοιπόν το wood 3. Ωραία. Αν δεν πατήσουμε το done, το load βασικά. Ορίστε. Έχουμε λοιπόν τις επιλογές. Όπως βλέπετε λοιπόν είναι το πράσινο, το κόκκινο και το μπλε εδώ πέρα. Όπως κοιτάμε και αυτό για να πάρετε δηλαδή μια ιδέα το πώς θα κάνει spawn. Δηλαδή εδώ πέρα το βάλαμε και με αυτόν τον τρόπο θα κάνει spawn, όπου η πράσινη γωνία, η όρθια είναι αυτή εδώ πέρα. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα με αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε mirror, το οποίο ουσιαστικά την αριστερή γωνία την έκανε δεξιά. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχει διάφορα πράγματα που μπορούμε να το κάνουμε. Να το γυρίσουμε, να το κάνουμε. Ξέρω εγώ, ας σταματήσουμε όλα να δούμε τι θα βγει. Ορίστε. Τώρα βγήκε ανάποδο και ανάποδο. Ενδιαφέρον πράγμα. Πριν προχωρήσουμε να δείξουμε τα υπόλοιπα πράγματα, να δείξω κάτι ακόμα. Θα προχωρήσω σε αυτό εδώ πέρα το block χωρίς να πατάω το space και πηδάει μόνο του. Αυτό είναι ένα feature το οποίο υπάρχει στο Minecraft, στο Pocket Edition και απλά είναι αυτόματο πήδημα. Ο τρόπος που το αλλάζουμε είναι
Από εδώ πέρα είναι το jump on, μπορούμε να το κάνουμε off. Και τώρα θα δείτε δεν πηδάει, πρέπει να πατήσω το space. Ναι, θα δείξουμε λοιπόν και τι κάνει το magma block. Το magma block είναι ένα block το οποίο όταν βρίσκεις πάνω του σου κάνει damage. Game mode 0. Game mode 0. Το οποίο κάνει damage και στα mobs. Και παραδόξως είδα ότι κάνουν και τα drops κανονικά, αλλά δεν ρίχνουν τα XP, έτσι άμα θέλετε να κάνετε mob farm για XP δεν θα δουλέψει, αλλά για τα drops λογικά μπορεί να δουλέψει. Και θα πάμε να δούμε και πού το βρίσκουμε. Α, και κάτι που ήθελα, κάτι που ξέχασα να δείξω. Αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα εντελώς random όμως εξατμίζει τα water blocks που υπάρχουν από πάνω, είτε είναι source είτε όχι. Αλλά είναι εντελώς random, έτσι για... ορίστε. Έτσι για εσάς που ασχολείστε πολύ με το redstone μπορείτε να κάνετε κάποιο random number, όχι generator, κάποια συσκευή που να θέλει random numbers και αυτό θα είναι το πιο άψογο γιατί δουλεύει έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στον έρωτα να δούμε πού μπορούμε να τα βρούμε. Όπως βλέπετε τα βρίσκουμε παντού κοντά σε λάβα αλλά συγκεκριμένα στα πιο χαμηλά σημεία του map. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ πέρα ψηλά, δεν υπάρχει πουθενά ούτε εδώ πέρα. Έτσι, ναι, στα πιο χαμηλά σημεία του map κοντά σε λάβα. Κάτι επιπλέον που έχουν κάνει με τον Nether είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι κάποτε θα μπορείτε να βρείτε και Enderman εδώ πέρα με την προοπτική ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνουν εκεί πέρα. Κάτι θέλουν να κάνουν. Σκάσε. Σκάσε. Λοιπόν, αυτά έχουν προσθέσει σε αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα. Αυτά έχουν να δείξουν αυτόν τον κόσμο. Έτσι, θα πάμε να γυρίσουμε σε έναν άλλο κόσμο για να δούμε. Τι άλλα πράγματα έχουν προσθέσει που δεν μπορούσα να βρω σε αυτό να τσίπω. Έχουν προσθέσει λοιπόν διάφορα villages καινούργια. Ένα από αυτά είναι αυτό, που αν δεν κάνω λάθος είναι καινούργιο αυτό, δεν θυμάμαι γιατί έχουν παίξει πάρα πολύ καιρό vanilla Minecraft. Όπως βλέπετε, ανάλογες πόρτες, ανάλογα ξύλα. Έχουν προσθέσει κι άλλο ένα, το οποίο θα το δείξουμε τώρα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι στο biome αυτό εδώ πέρα το περίεργο με τα έλατα ουσιαστικά. Και όπως βλέπετε υπάρχουν και αυτές οι ξύλινες γεφυρούλες εδώ πέρα, εκεί πέρα που τελειώνουν τα μονοπάτια ουσιαστικά. Αρκετά όμορφο μπορώ να πω, το κάνουν λίγο πιο φυσιολογικό να φαίνεται, εντάξει, ενδιαφέρον πράγμα, δεν με χαλάει. Και θα δείξουμε και μερικά πράγματα ακόμα. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα Mazer Biome εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Τι είναι εδώ πέρα, τι δεν είναι αυτά. Awkward, δεν είναι τόσο διαφορετικά εδώ. Το οποίο Mazer Biome, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα, τέτοιο μωρέ, ένα mine, ένα αρχείο, το οποίο είναι ακάλυπτο ουσιαστικά. Θα βρίσκονται διάφορα τέτοια ορχεία σε Mazer Biome, αλλά προφανώς επειδή το Mazer Biome είναι πολύ σπάνιο θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Και όπως βλέπετε, ό,τι έχει ένα κανονικό δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα πραγματικά. Όχι, ό,τι έχει ένα κανονικό mine shaft θα έχει και αυτό. Κουτιά, κανονικά, είδατε εκεί πέρα πίσω είπε και ένα spawner. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχει κι άλλο ένα εδώ πέρα τριγύρω. Ναι, εδώ πέρα. Και έχουν προσθέσει και στα Mazer Biome ένα κάτι σαν τρύπο πάνω στη γη που είναι αρκετά βαθιά και εκεί πέρα μέσα έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ gold. Το οποίο θα είναι χρήσιμο άμα βάλουν Mazer Biome σε Ultra Hardcore. Ναι, χρήσιμο είναι το χρυσό. Αυτό βέβαια είναι feature στο Pocket Edition, το οποίο μου αρέσει το ότι τα συνδυάζουν επιτέλους. Γιατί το Pocket Edition σε θέμα Redstone και σε κάποια άλλα πράγματα είχε πάρει κάποιες... είχε πάρει κάποια προβαδίσματα, ας πούμε. Είχε περάσει το Minecraft σε κάποια πράγματα. Που μου είχε σπάσει λίγο τα νεύρα, γιατί εντάξει... Δεν θέλω, ας πούμε, να το βάλω το Pocket Edition στο κινητό μου και να με συνέχεια στο έτσι, γιατί tablet δεν έχω, έτσι, whatever. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο snapshot review του 1,10. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα εκτιμούσα, βασικά, αν σας άρεσε το βίντεο, θα πρέπει να έχετε κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω, αυτό το σημερινό το βίντεο ήταν πολύ περίεργο, το νιώθα πολύ περίεργο. Θα εκτιμούσα λοιπόν πάρα πολύ ένα like. Άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, ένα subscribe είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε, γιατί με το που θα βγουν και άλλα snapshot θα τα κάνω review. Κάτι άλλο. Όχι. Ευχαριστώ λοιπόν παιδιά για την προβολή και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη φορά.
Bye-bye!